το να είναι κανείς θρησκευτικός άνθρωπος, απαραίτητο γνώρισμα να συγκρατεί την γλώσσα του, να κυριαρχεί επί της γλώσσας του, να χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Μας είπε πιο πάνω, νομίζω το είπαμε, ότι αυτός είναι τέλειος άνδρας, τέλειος άνθρωπος, εκείνος ο οποίος μπορεί και χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Εδώ μας λέει ότι εκείνος ο οποίος δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, δεν μπορεί να λέει ότι είναι θρήσκος, ότι θρησκεύει. Και εις αυτόν η θρησκεία είναι μάταιη, δεν τον ωφελεί σε τίποτα. Για να το προσέξουμε λοιπόν αυτό το στίχο. Γιατί πολλοί λέμε ότι θρησκεύουμε, πολλοί λέμε ότι πάμε σε κύκλους, πολλοί λέμε ότι πάμε σε κηρύγματα, αλλά όμως τη γλώσσα μας δεν την προσέχουμε καθόλου και την αφήνουμε πολλές φορές να εκτρέπεται σε λόγους που δεν πρέπει, αλλά και πολλές φορές την αφήνουμε να λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία, δεν έχουν καμία σημασία, δεν έχουν κανένα βάθος, δεν μας ωφελούν σε τίποτα. Είναι αυτά τα οποία πολλές φορές τα λέμε περί ανέμου και υδάτου. Μιλάμε πολλές φορές περί ανέμου και υδάτου για πράγματα τα οποία δεν μας ωφελούν, για πράγματα τα οποία δεν μας προσφέρουν τίποτα. Για να το προσέξουμε λοιπόν λιγάκι αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι τόσο σπουδαίο και τόσο σοβαρό. Και νομίζω ότι σε εμάς ιδιαίτερα απευθύνονται οι λόγοι αυτοί, και όταν λέω σε εμάς εννοώ εμάς οι οποίοι δείχνουμε ότι θρησκεύουμε. Τουλάχιστον δεν μιλώ για τους πολλούς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία, πατούν μια φορά στην εκκλησία, δεν τους ενδιαφέρει το κήρυγμα, δεν τους ενδιαφέρει κάτι το πνευματικό. Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορείς να τους χαρακτηρίσεις ότι θρησκεύουν, θρησκευτικούς τύπους. Αλλά όμως δεν μπορώ να μην χαρακτηρίσω ως θρησκευτικόν άνθρωπο, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο ότι δεν θρησκεύει όταν εκκλησιάζεται ή όταν συχνάζει σε πνευματικές συγκεντρώσεις, σε πνευματικούς κύκλους, μελέτης Αγίας Γραφός, σε κηρύγματα και σε παρόμοια πνευματικά, σε παρόμοιες πνευματικές συγκεντρώσεις. Θρησκεύει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά όμως αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος θρησκεύει κατά αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να μην χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, να μην συγκρατεί τη γλώσσα του. Διότι κατά τον Απόστολο Ιάκωβο, όταν αυτός ο άνθρωπος που λέει ότι θρησκεύει, δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, δεν προσέχει τη γλώσσα του, δεν συγκρατεί τη γλώσσα του, σε αυτόν η θρησκεία είναι άχρηστη, λέει, είναι μάταιη. Επομένως, δεν θρησκεύει. Δείχνει ότι θρησκεύει, αλλά ουσιαστικά απέχει πολύ της σωστής, της πραγματικής θρησκευτικότητας. Μπορώ να πω πάντα. Ναι. Ας ξεκινήσω πάλι. Να ξεκινήσεις πάλι. Κάπως πρέπει να ξεκινήσεις. Ναι, βεβαίως. Εάν τώρα έχεις το προνόμιο εσύ να ξεκινήσεις. Όχι, έτσι, 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 νομίζω μήπως, ότι... Μήπως μιλάς και εσύ πολύ γι' αυτό, επειδή θα αρχίσει πρώτος ο Ιωάννης, ας μην πέφτουν έξω το πάνω. Σε αυτό που μας είπε τώρα εκεί ο Παππούλης εκεί από την Αγία Γραφή. Μήπως λέω και εσύ και εγώ μιλάμε πολύ και αρχίζεις και δεν αρχίσει πρώτος γι' αυτό. Πώς πρέπει να βάλουμε και τον εαυτό μας μέσα, αυτό λέω. Να προσέχουμε να μην δίνω τον λόγο. Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Και πάλι, εκείνο που λέω είναι να προσέχουμε να μην ξεφεύγουμε από το θέμα το οποίο θέτουμε. Και πελαγοδρομούμε και πιάνουμε πολλά θέματα και κανένα δεν τελειώνουμε. Ναι. Και στο τέλος μένουμε με απορίες, μένουμε με ερωτηματικά. Γι' αυτό λοιπόν να προσπαθούμε, γι' αυτό τα λέω και τα επαναλαμβάνω και με γλώσσα απλή και κατανοητή, ώστε να ξέρουμε τι θα πούμε, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα το οποίο θέτουμε.
να είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι στα λόγια μας. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρητό που λέει «Εκ το περίσσευμα της καρδίας ομιλεί τα χείλη». Και αυτό σημαίνει ότι όταν η καρδιά είναι γεμάτη από να με ωφέλιμη τροφή πνευματική, που μπορεί ένας χριστιανός να βρει σε πολλούς χώρους, και αν δεν βρει σε χώρους και στο να με ίδιο του το σπίτι, να ανοίξει βιβλία, την Αγία Γραφή, θρησκευτικά, και να γεμίζει, να πλουτίσει τις γνώσεις του και την καρδιά του να τη γεμίσει, και όταν θα βρεθεί σε κάποιους χώρους έξω, δίχως να το θέλει, αυτό το περίσσευμα θα βγει και θα μιλήσει θετικά πάνω σε θέματα που να με ωφελούν την ανθρωπότητα και τον εαυτό του. Αυτό είναι που θα πει αυτά. Όταν όμως δεν γίνεται αυτό και ασχολούμαστε με χίλια δυο πράγματα, με την πολιτική, το ποδόσφαιρο, με τη μόδα, με το σεξ, πώς πάει το σεξ, με χίλια δυο πράγματα που να υπάρχουν γύρω μας και μας φωνάζουν. Και είμαστε και λίγο χριστιανοί, το περίσσευμα, άμα θα δούμε, είναι τ' άλλα, κατά του κόσμου, του κόσμου. Και τότε φυσικά τι θα πούμε, αυτό που θα πούμε θα είναι άσχημο. Λοιπόν, ο Κύριος μας προτρέπει, νομίζω εγώ, με το λόγο του και με την πράξη του πάνω του στο λόγο. Αν προσπαθήσουμε εκεί να είμαστε περιορισμένοι, θα έχουμε κάνει ένα βήμα θετικό στον εαυτό μας και στους ανθρώπους μας. Μάλιστα. Βέβαια τώρα θα επιμείνω σε μία λέξη μόνο, όχι θα επιμείνω, μία διευκρίνηση εκεί. Δεν μπορούμε να μην μιλούμε για την πολιτική, αν και εγώ ποτέ δεν μιλάω για την πολιτική, διότι όλοι οι ίδιοι είναι η πολιτική. Εφόσον είμαστε πολίτες μιας χώρας, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την πολιτική. Να μην πούμε για την πολιτική. Δεν μπορούμε. Αφού ζούμε σε αυτή τη χώρα, συγκεκριμένα στη δική μας χώρα, δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε και με τα πολιτικά. Διότι και σαν χριστιανοί που είμαστε, εφόσον είμαστε πολίτες της χώρας αυτή, δεν πρέπει να μας αφήνουν έξω τα γεγονότα αυτά. Πρέπει να ενδιαφερόμεθα και για αυτά τα γεγονότα. Διότι επειδή ακριβώς δείχνουμε εμείς οι χριστιανοί την αδιαφορία για την πολιτική ζωή, δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτό, ο χριστιανός δεν έχει σκοπό να αναμειγνύει τίποτα. Ίσως γι' αυτό πάμε εκεί που πάμε. Εάν ως χριστιανοί ενδιαφερόμεθα πραγματικά για την πολιτική, για τους πραγματικούς πολιτικούς, για χριστιανούς πολιτικούς, δεν θα φτάναμε εκεί που φτάνουμε. Έτσι πιστεύω. Αλλά επειδή το φόβο δεν βαριέσαι κανένα, δεν σε εμάς δεν πέφτει λόγο, σε εμάς δεν πρέπει να ενδιαφερόμεθα. Όχι, θα πρέπει να ενδιαφερόμεθα και πρέπει να μιλούμε γι' αυτά. Αλλά να μιλούμε όμως σύμφωνα και με βάση πάντοτε το Λόγο του Θεού, σύμφωνα και με βάση το Ευαγγέλιο. Εκεί θέλω να πω μία λέξη, επειδή είπατε αυτά όλα. Αν μπορούμε και το παντρέψουμε αυτό μέσα από το περίσσευμα της Αγίας Γραφής που θα έχει μπει μέσα στην καρδιά μας, νομίζω ότι στην πολιτική, από ό,τι ακούω τώρα τα τελευταία χρόνια ή 20 χρόνια, δεν έχει μείνει κάτι θετικό για να συζητήσουμε. Το να συζητήσουμε 5 λεπτά κάπου, καλό είναι. Αλλά το να κάτσουμε ώρες και μέρες που κάνουν άλλοι και συζητάνε, νομίζω είναι άσκοπο, γιατί δεν βγαίνει τίποτα θετικό. Εγώ νομίζω έτσι, τώρα με συγχωρείτε. Μάλιστα. Ναι, κύριε. Πρέπει να χαριναγωγείται η γλώσσα για να μείνουμε στο σημείο που είπατε, διότι η γλώσσα κινείται από κάποιο πνεύμα. Στο σύμβολο της πίστεως λέμε «το λαλήσαν δια των προφητών». Μιλούσε το Πνεύμα του Θεού με το στόμα των προφητών. Ο Κύριος είπε «μη σκεφτείτε τι θα πείτε όταν σας ζητήσουν να απολογηθείτε, γιατί το Πνεύμα του Θεού, του Πατρός ημών,
θα σας καθοδηγήσει εκείνη την ημέρα και ούτε είστε εμείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Θεού το υπούν εν ημίν. Από το άλλο μέρος υπάρχει και το πονηρό Πνεύμα, που έχουμε περιπτώσει στην Αγία Γραφή, που με το στόμα του ανθρώπου μιλούσε το πονηρό Πνεύμα. Αυτά είναι τα δύο άκρα, ή να μιλάει το Πνεύμα του Θεού, ή να μιλάει το πονηρό Πνεύμα. Τώρα υπάρχουν τα ενδιάμεσα, που ο λόγος περνάει από το νου, διότι ο λόγος ο προφορικός ξεκινάει από την καρδιά του ανθρώπου. Εκ του περισσεύματος της καρδίας ομιλούν τα χείλη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Αφού λοιπόν ο λόγος είναι τόσο ευαίσθητο, αντίμονο κανείς αν δεν προσέχει στα λόγια του. Και γι' αυτό κάπου αναφέρεται ότι εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου κατακριθήσει. Και αν ομολογήσεις εν στόματί σου, Κύριον Ιησού Χριστόν, και πιστέψεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, σωθήσει. Δηλαδή ο λόγος σε τελική ανάγκηση είναι υπόθεση ζωής ή θανάτου. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε χαλιναγώγηση. Και όταν δεν γίνεται αυτή η χαλιναγώγηση, πάμε στη ματαιότητα που είπατε προηγουμένως. Μάλιστα. Ωραίοτατα, αυτό είναι βασικό. Ότι η γλώσσα του περισσεύματος της καρδίας, δηλαδή, ό,τι έχουμε στην καρδιά μας, εκείνο προσφέρουμε. Υπάρχει στην καρδιά μας το καλό. Το καλό θα προσφέρουν τα χείλη. Υπάρχει το κακό και η αμαρτία. Το κακό και την αμαρτία θα την εξωτερικεύσουμε δια των λόγων. Τα άλλα δύο, τα δύο άκρα είναι εξαιρέσεις. Είναι ειδικές περιπτώσεις, μπορούμε να πούμε. Διότι ειδική περίπτωση είναι να ομιλεί ο Θεός δια του στόματος ημών. Έτσι είναι ειδικές περιπτώσεις, όπως οι περιπτώσεις των προφητών, οι περιπτώσεις των πατέρων κλπ. Οι περιπτώσεις σήμερα ορισμένων πατέρων κλπ. Και υπάρχουν και οι άλλες περιπτώσεις, το να ομιλεί δια των χειλαίων ο διάβολος. Βέβαια όμως, όταν στην καρδιά μας υπάρχει ο Θεός και η αγάπη του Θεού, πάντοτε τα λόγια μας θα είναι λόγια του Θεού, θα είναι λόγια καλά, λόγια αγάπης, λόγια καλοσύνης, λόγια πίστεως, λόγια ειρήνης. Όταν στην καρδιά μας υπάρχει η αμαρτία, οπωσδήποτε τα χείλη μας τι θα λένε, παρά λόγια αμαρτία, τα οποία είναι λόγια του διαβόλου. Θα μιλάει ο διάβολος, εφόσον θα είναι λόγια που θα προέρχονται εκ της αμαρτίας που θα υπάρχει μέσα στην ψυχή μας, επομένως θα είναι λόγος σατανικός, λόγος διαβολικός. Δεν μπορεί να είναι λόγος του Θεού. Αν δεν κάνω λάθος, λιγάκι ξεφύγαμε από το Θεό μας. Διότι αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο μπορεί να κάνει και λάθος. Συμφωνήστε. Ο θρησκευόμενος πρέπει να χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Όλα τα άλλα δεν νομίζω πως έστηκαν. Αυτό είπε ο κύριος. Ναι. Αυτό είπε ο κύριος. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, αναφερθήκαμε στο τι πρέπει να λέμε. Χαλιναγώγηση της γλώσσας. Είναι χαλιναγώγηση. Αλλά λέμε ότι κάθε θρησκευόμενος πρέπει να χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε θρησκευόμενος προσπαθεί να χαλιναγωγεί και την χαλιναγωγή. Θα προσέχει τι λέει. Ο θρησκευόμενος θα προσέχει τι λέει. Εφόσον προσέχει τι λέει, ο επόμενος χαλιναγωγεί, προσέχει τη γλώσσα του. Εάν είναι πραγματικός θρησκευόμενος. Ναι. Χαρά σε εκείνον που θα μπορέσει να σφίξει την προσοχή του και όταν είχε το αγωγή στις παλάμες του να πονέσει και να μην εκνευριστεί. Εκνευρίστηκε. Η γλώσσα έφυγε. Συμφωνώ. Αυτό ήθελα μόνο να πω και τίποτα άλλο να πάρω. Προτού μιλήσετε να πούμε κάτι. Εγώ θα ήθελα, είπα και πέρσι, λέω και φέτος, ότι να μην ολοκληρώνουμε τα πράγματα βάσει αυτό που ακούμε από εκεί. Και θα ήθελα να λένε, μέχρι τώρα δεν το έχω διαπιστώσει, προσωπικές εμπειρίες μέσα σε αυτόν τον κύκλο.